Arnos Online Education και μπροστά μας η απολαυστική διδασκαλία των πρώτων αριθμών από τον εξαιρετικό συνάδελφο καθηγητή μαθηματικών, κύριο Σταύρο Παπαδόπουλο. Καλή απόλαυση και ξεκινάει η απολαυστική μας περιήγηση στο μαθηματικό ταξίδι. Να είστε καλά. Λοιπόν, παιδιά, όλοι θα έχετε ακούσει για τους πρώτους αριθμούς. Λοιπόν, τι είναι πρώτος αριθμός? Πρώτος αριθμός είναι ένας αριθμός ο οποίος πρέπει να είναι μεγαλύτερο ίσως του 2. Θα δούμε αργότερα γιατί εξαιρούμε το 1. Εάν η μόνη φυσική που τον διαιρούν είναι ο 1 και ο νυν. Δηλαδή, να το πούμε πιο απλά, ένας αριθμός φυσικός, δηλαδή 2, 3, 4, 5 κτλ, που δεν έχει διαιρέτη εκτός από το 1 και τον εαυτό του. Είναι σαφές ότι όλοι οι αριθμοί διαιρούνται από το 1 και από τον εαυτό του. Λοιπόν, μπορούμε να δούμε εδώ πέρα κάποιους πρώτους αριθμούς. Είναι ο 2, ο 3, ο 5, ο 7, ο 11, ο 13, ο 17. Για προσέξτε κάτι, εδώ έχουμε σταματήσει στο 37. Άμα πάμε στο 38, αυτό σίγουρα δεν είναι πρώτος γιατί το διαιρεί το 2, έτσι. Κανένα ζυγός λοιπόν δεν είναι πρώτος. Άμα πάμε επίσης στο 39, το 39 είναι 3 επί 13. Όχι πρώτος. Για να βρούμε τον επόμενο, το 40 φυσικά δεν είναι, το 41 είναι πρώτος. Μπορούμε να δούμε το 41 δεν διαιρείται με κανέναν αριθμό μικρότερο από αυτόν. Λοιπόν, το εναλλακτικό είναι να πούμε, έτσι, έχουμε λοιπόν τους αριθμούς, τους χωρίζουμε σε πρώτους και σε σύνθετους. Έτσι, αυτοί οι αριθμοί που δεν είναι πρώτοι τους λέμε σύνθετους. Ένας αριθμός λοιπόν δεν είναι πρώτος ή σύνθετος, αν μπορούμε να το γράψουμε σαν γινόμενο δύο αριθμών που αυτοί οι αριθμοί είναι μεγαλύτεροι του 1 και μικρότεροι από τον αριθμό. Το βλέπετε εδώ πέρα. Λοιπόν, τώρα, αν πάμε αυτό να το εξηγήσουμε για πρώτο, τι θα σημαίνει? Ότι ο νη, ο αριθμός, είναι πρώτος εάν όταν το γράφουμε σαν γινόμενο δύο αριθμών, τότε ο ένας αριθμός θα είναι το 1 και ο άλλος αριθμός θα είναι ο ίδιος ο φυσικός. Έτσι. Λοιπόν, για να δούμε εδώ πέρα ότι το 1 δεν είναι πρώτος. Δεν τον έχουμε βάλει τον 1 να είναι πρώτος. Παρεμπιπτόντως, οι αρχαίοι Έλληνες τσακωνόντουσαν. Άλλοι λέγανε ότι πρέπει να μπει σαν πρώτος και άλλος και άλλοι λέγανε ότι δεν πρέπει να μπει σαν πρώτος. Για να δούμε το βασικό θεώρημα που έχει σχέση με τους πρώτους. Τι λέει? Είναι το θεμελιώδες θεώρημα της αριθμητικής, το οποίο λέει το εξής, ότι κάθε φυσικός αριθμός γράφεται κατά μοναδικό τρόπο, έτσι, εδώ να πούμε κάθε φυσικός αριθμός μη, ο οποίος είναι μεγαλύτερος ίσως του 2. Έτσι. Γράφεται κατά μοναδικό τρόπο σαν γινόμενο δυνάμεων πρώτων. Δηλαδή, να κάνουμε ένα απλό παράδειγμα, παραδείγματος χάρη, ας πάρουμε τον αριθμό 52. Ο αριθμός 52, αμέσως θα δούμε ότι το διαιρεί το 2, είναι 2 επί 26. Το 26 πόσο είναι? Είναι 2 επί 13. Άρα είναι 2 επί 2 επί 13. Δηλαδή, για να το γράψουμε στη μορφή του θεωρήματος, είναι 2 στο τετράγωνο επί 13. Φυσικά το 2 και το 13 είναι πρώτο. Και η γραφή αυτή είναι μοναδική. Έτσι, είναι μοναδική αν βάλουμε τη συνθήκη ότι η πρώτη είναι σε άφουσα σειρά και αυτά τα αλφα είναι κάποια φυσική μεγαλέσιο του 1. Προσέξτε τώρα κάτι. Γιατί το 1
δεν πρέπει να το βάλουμε πρώτο. Διότι αν βάλουμε το 1 σαν πρώτο, τότε το 52 μπορώ να το γράψω και 1 επί 2 στο τετράγωνο επί 13. Μπορώ να το γράψω και 1 επί 1 επί 1 επί 1 όσες φορές θέλω επί 2 στο τετράγωνο επί 13. Άρα, αν βάλουμε και το 1 σαν πρώτο, τότε τι χαλάει? Χαλάει η μοναδικότητα. Εντάξει, δηλαδή το θεμελιώδες θεώρημα της αριθμητικής θα έπρεπε να είχε κάποια άλλη μορφή. Έτσι αποφασίσανε οι μαθηματικοί το 1 να μην το θεωρούν πρώτο αριθμό. Λοιπόν, εδώ πέρα είδαμε την ανάλυση του 52 και ήταν εύκολη. Για να δούμε κάποια πράγματα που ισχύουν για τους πρώτους. Το πρώτο πράγμα είναι ότι αν έχω δύο φυσικούς αριθμούς... Ναι. Αγαπητέ Σταύρο, για να πάμε λίγο στο προηγούμενο, έτσι, που έτσι όμορφα μας παρουσίαζε εδώ πέρα το θεμελιώδες θεώρημα της αριθμητικής και τον τρόπο που γράφεται ένας φυσικός αριθμός μοναδικά σαν γινόμενο πρώτων, αριθμών. Να κάνω εγώ έτσι ένα σχολιασμό, όπως το καταλαβαίνω με την πιο απλή έτσι, διάσταση, ότι ουσιαστικά μιλάμε για αριθμούς. Ουσιαστικά μιλάμε για οντότητες οι οποίες χρήζονται από τη μονάδα. Και κατά συνέπεια, έτσι, η μονάδα από μόνη της, έτσι, έχει το πλεονέκτημα να χτίζει, να αθροίζει και να χτίζει αριθμούς, αλλά ωστόσο η μονάδα είναι και η οντότητα κάθε ενός αριθμού. Δηλαδή αυτό που λέω τώρα μεταξύ στοχασμού, φιλοσοφικού και μαθηματικής σκέψης είναι ουσιαστικά ότι ο αριθμός είναι μία φορά το 2, δηλαδή μία φορά το 1 και 1, παράδειγμα, το 2 το συγκεκριμένο, ή, εντάξει, δύο φορές το 1. Λοιπόν, ωστόσο, επειδή στους αριθμούς που γεννιούνται, που δημιουργούνται στην αλυσίδα των αριθμών, κάποιοι αριθμοί είναι ξεχωριστοί. Οπότε εδώ πέρα μιλάμε για τους ξεχωριστούς αριθμούς. Παράδειγμα εδώ το 13 που βλέπουμε, που είναι ξεχωριστός. Γιατί? Γιατί ο 13 δεν δημιουργείται με κανένα προηγούμενο φυσικό αριθμό μέχρι αυτόν, εκτός φυσικά που δίνεται την ταυτότητα. Η ταυτότητά του είναι, είναι η μονάδα και το 13. Έτσι λοιπόν, έχουμε μία προσέγγιση, κατανόηση θα έλεγα, λεπτότητας, ότι εδώ δημιουργούμε γεννήτωρες αριθμών. Γι' αυτό λέγονται και, κατά τη γνώμη μου, οι αριθμοί πρώτοι αυτοί. Γιατί είναι πρώτοι σε μια αλυσίδα έτσι, αριθμών πολλαπλασίων τους. Δηλαδή, το 13, πάει 26, πάει 39, πάει. Έτσι λοιπόν, έχουμε αυτή τη σειρά. Ωστόσο, συνέχισε να απολαύσουμε με τη μαθηματική έτσι, σκέψη και εμείς μετά θα πούμε τα σχόλια. Είναι δηλαδή η πρώτη, αυτό που λες στην ουσία είναι το εξής, ότι με τον πολλαπλασιασμό μόνο και με τους πρώτους μπορούμε να φτιάξουμε όλους τους αριθμούς. Ακριβώς αυτό. Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε. Κάποια συμπεράσματα τα οποία θα τα χρησιμοποιήσουμε στα επόμενα. Αν έχουμε δύο φυσικούς αριθμούς και ένας πρώτος αριθμός διαιρεί το μη επί μη, τότε ο αριθμός θα διαιρεί είτε το μη είτε το νη. Έτσι. Αυτό δεν είναι, είναι πολύ εύκολο να αποδειχθεί, διότι θα σας να εξηγήσουμε, έτσι. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι δύσκολο, αλλά δεν θα πάμε πάνω σε αυτή τη λογική. Το μη επί νη, όπως είπαμε προηγουμένως, θα είναι πι 1 στην α1, επί πι 2 στην α2, επί πι κάπα στην α κάπα. Άρα αυτός εδώ ο πρώτος, ο πι,
θα είναι ένας απαυτούνος. Άρα αφού είναι ένας απαυτούνος, θα βρίσκεται είτε στην ανάλυση του μη, είτε στην ανάλυση του μη. Άρα θα το διαιρεί. Έτσι. Είναι εύκολα αυτά, αν και δεν αναφέρονται στα σχολικά βιβλία. Λίγο άμα βάλεις το κεφάλι να δουλέψει, μπορεί να τα κάνεις. Λοιπόν, τώρα, επίσης κάτι άλλο, ότι αν έχουμε ένα φυσικό αριθμό και τον διαιρούν δύο πρώτοι που δεν είναι ίσοι μεταξύ τους, τότε και το γινόμενο των πρώτων διαιρεί αυτόν τον αριθμό. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα το εξής. Το πρόβλημα ωραία, για να δούμε τώρα αυτό το πρόβλημα. Προηγουμένως είπαμε το 52. Για να πάρουμε έναν άλλον αριθμό, παραδείγματος χάρη το 57, και θέλουμε να το γράψουμε σαν γινόμενο πρώτο. Το 2 δεν το διαιρεί. Βλέπουμε ότι το 5 και 7 είναι 12, που το 1 και 2 κάνει 3, άρα το 3 το διαιρεί. Όταν λοιπόν κάνω τη διαίρεση του 57 με το 3, στο 5 θα πάει 1, 2, στο 27, το 3 στο 27 πάει 9, θα έχω ότι το 57 είναι ίσον 3 επί 19. Το 19 τώρα είναι πρώτος. Γιατί είναι πρώτος, είναι εύκολο να δω ότι το 2 δεν το διαιρεί, το 3 δεν το διαιρεί, το 4, προσέξτε, δεν το παίρνω, γιατί δεν το παίρνω. Διότι άμα το διαιρούσε το 4, θα το διαιρούσε και το 2. Άρα θα πάω στους πρώτους. Το 5, το 7 και το 11. Μετά έχω το 13, έχω το 17. Αυτοί εδώ οι αριθμοί δεν διαιρούν το 19. Άρα το 19 είναι πρώτος. Προσέξτε κάτι τώρα. Για να δούμε εδώ κάτι. Θα έπρεπε να τους πάρουμε όλους αυτούς τους αριθμούς ή δεν θα έπρεπε. Προσέξτε κάτι. Εκείνο το οποίο θα έπρεπε για το 19, θα έπρεπε να πάρουμε μόνο το 2 και το 3. Το 5 είναι περιττό. Γιατί είναι το 5 περιττό? Διότι αν το 19 ήταν 5 επί κάπα, έτσι, και προφανώς το κάπα θα είναι μεγαλύτερο όσο του 5. Αφού λοιπόν είναι το κάπα μεγάλο όσο του 5 και δεν μπορεί να είναι ούτε 2 ούτε 3, αυτό θα ήταν μεγαλύτερο ίσον από το 5 τετράγωνο, το 25. Δεν γίνεται. Ωραία, δηλαδή να το δούμε τώρα αυτό και σε κάποιον άλλον αριθμό. Λοιπόν, για να δούμε τώρα με πίνα έναν άλλον αριθμό, πιο μεγάλο. Παραδείγματος χάρη το 101. Είναι πρώτος ή δεν είναι? Αρχίζουμε λοιπόν να δούμε. Το 2 όχι. Το 3 όχι. Γιατί το 3 όχι? Γιατί 1 και 1 και 0 και 1 κάνει 2 και το... Εφόσον το 3 δεν διαιρεί το άρθρο των ψηφίων, δεν διαιρεί τον αριθμό. Το 5 φυσικά όχι. Έτσι δεν μπορεί να το διαιρεί. Για να δούμε το 7. Το 7 μπορούμε να κάνουμε τη διαίρεση, αλλά μπορούμε να δούμε και πολύ πιο εύκολα. Διότι το 7 επί 10 κάνει 70. Άρα αν το 7 διαιρούσε το 101, το 7 θα διαιρούσε και το 31, που δεν το διαιρεί. Και προσέξτε κάτι. Ο επόμενος πρώτος ποιος είναι? Είναι το 11. Το 11 στο τετράγωνο είναι μεγάλο το 101. Σταματήσαμε εδώ. Το 101 είναι πρώτος. Να το εξηγήσω. Για να πάμε να δούμε στο επόμενο. Το 101 πήγα να δω αν το διαιρεί κάποιος πρώτος μέχρι το 7. Γιατί μέχρι το 7? Γιατί το 11, που είναι ο επόμενος πρώτος μετά από το 7,
το τετράγωνο του είναι μεγαλύτερο το 101. Με βάση αυτά είμαι σίγουρος ότι το 101 είναι πρώτος. Λοιπόν, αυτό που οφείλεται. Λοιπόν, αυτό οφείλεται στο εξής, ότι αν έχουμε έναν φυσικό αριθμό μεγαλύτερο ζώο του 2 και όταν πάρουμε οποιοδήποτε πρώτο που είναι μικρότερος ίσως του ρίζα νη ή το τετράγωνο του είναι μικρότερο ίσως του νη και ο πι, ο πρώτος αυτός, δεν διαιρεί το νη, τότε ο νη είναι πρώτος. Έτσι περιορίζουμε πάρα πολύ τους αριθμούς που πρέπει να δοκιμάσουμε για να βρούμε ότι ένας αριθμός είναι πρώτος. Λοιπόν, αυτό η απόδειξη πάλι, εντάξει τώρα είναι για, είναι λίγο τυπικά γραμμένη. Αν ο νη δεν είναι πρώτος, τότε θα μπορούμε να το γράψουμε σαν γινόμενο δύο αριθμών που και οι δύο είναι μεγαλύτεροι του ένα. Έτσι, να δημιουργούμε. Λοιπόν, και προφανώς ένας από αυτούς τους δύο θα είναι μεγαλύτερος. Σας υποδέχομαι ότι είναι ο κάπα. Επίσης, ο μη ή θα είναι πρώτος, ο μικρότερος, ή θα υπάρχει πρώτος που το διαιρεί. Δηλαδή, ο μη θα είναι πι επί ρο. Έτσι, όπου το ρο μπορεί να είναι και ένα. Τότε τι θα έχω. Θα έχω ότι το νη που είναι μη επί κάπα είναι μεγαλύτερο του μη τετράγωνο, το οποίο είναι πι τετράγωνο επί ρο τετράγωνο, το οποίο είναι μεγαλύτερο του πι τετράγωνο. Και τι έχουμε. Έχουμε έναν πρώτο που το τετράγωνο του είναι μικρότερο του νη και ο πι διαιρεί το νη. Αυτό είναι η απόδειξη του προηγούμενου. Ωραία, για να δούμε τώρα το 353, αν είναι πρώτος αριθμός. Το 353, τι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να δούμε εάν διαιρείται με έναν πρώτο αριθμό. Έτσι. Θα ξεκινήσω λοιπόν, θα πάω από το 2, το οποίο δεν χρειάζεται περισσότερες φορές να το γράφω. Γιατί, διότι αν ο αριθμός είναι ζυγός δεν θα είναι πρώτος. Αν δεν είναι ζυγός, σίγουρα δεν το διαιρεί το 2. Θα πάω στο 3, στο 5, στο 7, το 11, το 13. Πού θα σταματήσω, εδώ γράφω τους πρώτους. Πού θα σταματήσω, για να δούμε πού θα σταματήσω. Θα πρέπει να βρω, έτσι, το 17 στο τετράγωνο. Πόσο κάνει το 17 στο τετράγωνο. Το 17 στο τετράγωνο είναι, για να το δούμε, δεν χρειαζόμαστε το κουμπιδεράκι, 7, 7, 49, 4, 119, 7, 289. Έτσι. Αυτό καλό είναι τα τετράγωνα των αριθμών να τα γνωρίζουμε. Το οποίο βέβαια είναι μικρότερο του 353. Άρα το 17 πρέπει να το δω. Για να δω τώρα το 19 στο τετράγωνο. Το 19 στο τετράγωνο, έτσι, για να δούμε εδώ πέρα λίγο και τις ταυτότητες. Μπορώ να το γράψω 20-1 στο τετράγωνο, το οποίο πόσο θα μου κάνει. Θα μου κάνει 400, μείον 40 και 1, το οποίο μου κάνει 361. Το οποίο είναι μεγαλύτερο του 353. Άρα θα πρέπει να ελέγξω μόνο αυτούς για να δω αν το 353 είναι πρώτο. Το 19 δεν χρειάζεται να το ελέγξω. Τώρα, ο έλεγχος είναι σχετικά εύκολος, έτσι. Δηλαδή, σίγουρα μπορούμε να αφήσουμε το 3. Γιατί μπορούμε να αφήσουμε το 3, διότι 3 και 5 και 3 μας κάνει 11 που δεν διαιρείται με το 3, το 5, έτσι. Α, τα άλλα δεν μπορούμε να τα λύσουμε. Τα άλλα πρέπει να κάνουμε με διαφόρους τρόπους τις πραξούλες. Οι οποίες πραξούλες, προσέξτε να δείτε κάτι, μπορούν να γίνουν και γρήγορα.
Έτσι, δηλαδή, παραδείγματος χάρη, το 7. Όταν θα πάω για το 7, τι θα έχω. Θα έχω ότι το 7 διαιρεί το 350. 5, 7, 35 και επί 10. Άρα δεν μπορεί να διαιρεί το 353. Πάω βέβαια για το 11. Το 11 διαιρεί το 330. Άρα, άμα διαιρούσε και το 353, θα περίσσευε 23. Δεν το διαιρεί. Και πάει λέγοντας. Έτσι. Με αυτή τη διαδικασία, λοιπόν, βλέπετε ότι εδώ έχουμε πάρα πολύ λίγους αριθμούς να δοκιμάσουμε. Τώρα, βέβαια, θα πει κάποιος, κάτσε ρε φίλε, εντάξει. Άμα πάτε στο Google και πατήσετε, υπάρχουν πίνακες με πρώτους αριθμούς. Υπάρχουν πίνακες με τους πρώτους μέχρι το 1000, υπάρχουν πίνακες με τους πρώτους μέχρι 10.000 και πάει λέγοντας και μπορεί να πάει να το δεις εκεί πέρα. Αλλά αυτό βέβαια πρέπει να έχεις υπολογιστεί. Έτσι. Λοιπόν. Ωραία. Λοιπόν, εντάξει παιδιά, πιστεύω να καταλάβατε κάποια πράγματα και το θέμα είναι, δηλαδή αυτό ότι όταν έχετε έναν αριθμό, εκείνο που θα πρέπει να σας μείνει για να διαπιστώσετε αν είναι πρώτος ή όχι, δεν είναι ανάγκη να προσπαθείτε να δείτε με τι διαιρείτε με πολλούς αριθμούς. Πάμε μέχρι τους πρώτους που είναι στη ρίζα του. Ναι. Λέγε, Γιάννη. Να πω το εξής ουσιαστικά με αφορμή αυτό που είπες Σταύρο εδώ, είναι γεγονός ότι το κόστος του αντοστέρι μέχρι το 100 παράδειγμα, γι' αυτό εμείς ελέγχουμε αν οι αριθμοί 2, 3, 5, 7, έτσι, μέχρι εκεί ουσιαστικά, αν αυτοί αφήνουν αριθμούς ανεπηρέαστους, δηλαδή τα πολλαπλάσια τους ποια είναι, και με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά ξεσκαρτάρουμε όλους τους υπόλοιπους και μας μένουν οι πρώτοι αριθμοί. Γιατί έχοντας τα πολλαπλάσια του 2, του 3, του 5 και του 7 και μένοντας οι αριθμοί που πραγματικά αυτοί δεν θα είναι πολλαπλάσια ούτε του 2, του 3, του 5, του 7, αυτοί θα είναι οι πρώτοι αριθμοί. Και είναι η απάντηση σε αυτό που μας ανέφερες, στη λογική ότι με βάση το 100 παράδειγμα θα πάμε μέχρι το 10. Θα πάμε δηλαδή μέχρι το 10, το 10 και το 10 στο δρόμο κάνει 100. Νομίζω ότι Σταύρο μας έβαλε σε ωραία σκέψη εδώ πέρα και κυρίως βασικά να αντιλαμβανόμαστε τη μοναδικότητα των πρώτων αριθμών, γιατί όπως λέει και κάποιος ένα βιβλιαράκι, λέγονται πρώτοι και καλύτεροι, γιατί ουσιαστικά είναι η πάρτη τους, είναι ο εαυτός τους και αυτοί γεννούν, δημιουργούν, χτίζουν αν θέλετε, τα δικά τους παλάτια μέσα στο βασίλειο των αριθμών. Να ευχαριστήσουμε και να ευχηθούμε τα καλύτερα. Όχι, να πω και ακόμα 2-3 πραγματάκια έτσι για όσους ενδιαφέρονται. Θα πρέπει να γνωρίζετε το εξής, ότι η πρώτη αριθμή που είναι από την αρχαία Ελλάδα υπάρχουν πάρα πολλά μαθηματικά προβλήματα άλυτα, τα οποία κάποια είναι ακόμα και από την αρχαία Ελλάδα, δηλαδή και οι αρχαίοι Έλληνες προσπαθούσαν να τα λύσουν, έτσι, τα οποία είναι ακόμα άλυτα. Δηλαδή, για έναν μαθηματικό, η πρώτη αριθμή είναι μια σχέτη ταλαιπωρία. Δηλαδή, τα προβλήματα που υπάρχουν με τους πρώτους αριθμούς είναι πάρα πολλά. Απλώς θα σας πω ένα, το οποίο είναι κατανοητό. Είναι το πρόβλημα των διδήμων πρώτων. Προσέξτε κάτι. Το 3 με το 5 είναι δύο πρώτοι που απέχουν 2. Το 5 με το 7 και αυτοί απέχουν 2. Το 7 με το 11 βέβαια δεν απέχει 2. Το 11 με το 13 απέχει 2. Το 17 με το 19 απέχει 2. Όλα αυτά τα ζευγάρια λέγονται δίδυμοι πρώτοι. Το επόμενο ζευγάρι από αυτά είναι το 29-31.
Και αν δεν θυμάμαι και το επόμενο, το οποίο είναι το 41 με 43. Προσέξτε κάτι εδώ. Άμα συνεχίσουμε εδώ, έτσι, να βρούμε το επόμενο ζευγάρι, θα σταματήσουμε κάποτε. Δηλαδή, θα υπάρχει κάποτε ένα ζευγάρι που θα είναι το τελευταίο. Αυτό λοιπόν δεν έχει απαντηθεί ακόμα. Αν υπάρχει τελευταίο ζευγάρι ή όχι. Δηλαδή το πρόβλημα είναι οι δίδυμοι πρώτοι είναι άπειροι. Εδώ να σημειώσω και κάτι άλλο, ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν μπορεί να το λύσει ο υπολογιστής. Γιατί ο υπολογιστής δεν έχει τη δυνατότητα να πιάσει όλους τους φυσικούς αριθμούς. Δεν μπορεί δηλαδή να λυθεί με αντιπαράδειγμα. Έτσι, υπάρχουν βέβαια πάρα πολλά προβλήματα τα οποία έχουν σχέση με τους πρώτους αριθμούς. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Να ευχαριστήσουμε θεμά τον κύριο Παπαδόπουλο για την απολαυστική ξενάγηση και διάλεξη στον κόσμο των πρώτων αριθμών και φυσικά όλους εσάς για την παρακολούθηση και την τιμή που μας κάνατε. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι μας. Ακόμη περισσότερες μαθηματικές ανακαλύψεις και μαθηματικά ταξίδια στις διαλέξεις και τα διδακτικά αντικείμενα που ακολουθούν. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη σε όλους.